Τώρα θα μάθουμε αλήθειες για τον διαβήτη, αλήθειες που δεν γνωρίζουμε και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο την κυρία Γιούλια Αργυρακοπούλου, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια διαβητολογικής μονάδας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σε σχέση με το διαβήτη. Ακούω, ας πούμε, ότι εντάξει, έχω ένα τσιμπημένο ζάχαρο και το είχαμε συζητήσει και μαζί. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Ακριβώς. Εντάξει, και τι έγινε που έχω λίγο ψηλό ζάχαρο, ας πούμε. Mm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και αυτή είναι η κύρια αιτία που διαλάθουν τα περισσότερα περιστατικά. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή την ενδιάμεση υπεργλυκαιμία που λέμε εμείς, ναι, είναι αυτές οι τιμές που δεν έχεις ούτε φυσιολογικό ζάχαρο, αλλά δεν είναι και αυτές οι τιμές που χαρακτηρίζουν το διαβήτη. Τι λέτε, ενδιάμεση υπεργλυκαιμία ή προδιαβήτης. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι υποχρέωση του γιατρού να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στον ασθενή προκειμένου να προφυλαχθεί από την εξέλιξη αυτού σε διαβήτη, γιατί όπως είχαμε πει και εμείς, το 30 με 50% των ατόμων με προδιαβήτη θα κάνει διαβήτη στα επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει η κυρία Αργυρακοπούλου. Προσέξτε, αυτό που λέμε τσιμπημένο ζάχαρο και δεν του δίνουμε σημασία. Ένα στους δύο, από ό,τι μου λέτε. Σχεδόν. Οι τρεις στους δέκα. Θα κάνουν ζάχαρο, θα εμφανίσουν πάθηση δηλαδή. Το πιο σημαντικό να καταλάβει κανείς είναι ότι σε αυτή την κατάσταση είναι δυνατόν να επιστρέψει κανείς πίσω στα φυσιολογικά ζάχαρα. Άρα, το ίδιο ποσοστό που πάει μπροστά. Μπορεί δηλαδή να στην εξέλιξη, το ίδιο ακριβώς ποσοστό φαίνεται από τις μελέτες ότι επιστρέφει πίσω στην ευγλυκαιμία, στα φυσιολογικά ζάχαρα που λέμε. Και εμείς θα σας πούμε εδώ με την κυρία Αργυρακοπούλου πώς το κάνουμε αυτό. Θέλετε να σηκωθούμε να δούμε τις φυσιολογικές. Να δούμε τι εννοούμε προδιαβήτης, κυρία Αργυρακοπούλου. Δηλαδή, μέχρι 110 μιλιγκράμμ, να το δούμε λίγο την κάρτα. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό ζάχαρο, θα μας τα πει και η κυρία Αργυρακοπούλου. Να, το μέχρι 110 θεωρείται. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζάχαρο νηστείας. Νηστείας. Ζάχαρο νηστείας εννοούμε το ζάχαρο το πρωινό. Ναι. Ξυπνάς λοιπόν, ναι, νηστικός παίρνεις ένα ζάχαρο. Ωραία. Έως 110 στην Ελλάδα λοιπόν, λέμε ότι είναι το ζάχαρο το φυσιολογικό. Ναι. Από 111 έως 125 είναι αυτή η ενδιάμεση υπεργλυκαιμία, ο προδιαβήτης. Πάνω από 126 λοιπόν είναι η διάγνωση του ζαχαρόδης διαβήτη. Αυτό που λέμε έχω ζάχαρο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, κυρία Αργυρακοπούλου, μας λέτε. Η ενδιάμεση περίπτωση λοιπόν είναι αυτή η παγίδα στην οποία ο ασθενής δεν αισθάνεται ότι πάσχει από κάτι, οπότε το αμελεί και σε ένα ετήσιο ή επόμενο έλεγχο αυτό σιγά σιγά θα εξελιχθεί και κάποια στιγμή θα διαγνωστεί με διαβήτη. Ο ειδικός όταν θα δει το διαβήτη θα πει πόσα χρόνια το έχει αυτό, θα πει τώρα το διέγνωσα. Βλέποντας όμως τις προηγούμενες εξετάσεις, θα δει λοιπόν ότι στα χρόνια αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία εξελισσόταν 10 χρόνια, για παράδειγμα. Μας είπατε ότι μπορεί να αναστραφεί. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει η κυρία Αργυρακοπούλου, διότι μπορεί να μην κάνουμε ποτέ διαβήτη. Ακριβώς. Αν πάρουμε τα μέτρα μας και αν προλάβουμε την κατάσταση. Και να δούμε λίγο και την δεύτερη κάρτα. Πώς μπορεί να αναστραφεί, κυρία Αργυρακοπούλου, δύο όπλα επί της ουσίας. Έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε lifestyle modification, δηλαδή η αλλαγή στον τρόπο ζωής. Δύο. Είναι η άσκηση και είναι η διατροφή. Ναι. Και πρέπει να είμαστε σαφείς ότι επειδή ο κόσμος τρομάζει με τη διατροφή, δεν είναι κάτι στερητικό. Η διατροφή είναι αυτό που πρέπει να υιοθετήσει κανείς, είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής. Αυτά που είπατε και νωρίτερα, αυτά λοιπόν που είναι να χρησιμοποιούμε τους σύμπλοκους υδατάνθρακες, χαμηλά σε λιπαρά, κρέατα, τυριά και να έχει πλούσια σε πρωτεΐνες μια διατροφή, αυτή λοιπόν τη διατροφή του προδιαβήτη μπορεί να την υιοθετήσει όλη η οικογένεια. Δεν είναι κάποια ειδική διατροφή για το άτομο. Είναι υγιεινή. Μη μας τρομάζει λοιπόν η δίαιτα, ακριβώς, διότι ακόμα και 5 κιλά, κοιτάξτε εδώ τι μας λέει η κυρία Αργυρακοπούλου. 5 κιλά απώλεια βάρους, μείωση εμφάνιση διαβήτη, 60 παρακαλώ. Ακριβώς. 60%. Σχεδόν 60%. Σχεδόν 60%. Ή 1 κιλό ακόμα απώλειας βάρους, που ακούγεται πολύ εύκολο, έχει μείωση εμφάνιση διαβήτη κατά 16%, λένε οι μελέτες. Τι να πω. Δηλαδή, αν πέσουμε, ακόμα και ένα νούμερο να πέσουμε στα ρούχα μας. Ακριβώς. Μπορούμε ακριβώς να δούμε. Ένα νούμερο στα ρούχα μας, ένα νούμερο στη ζώνη. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τα 5 κιλά, παρόλο που μπορεί αισθητικά να φαίνεται λίγο, μεταβολικά το όφελος είναι τεράστιο. Εμείς δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι ότι οι ασθενείς μας χάνουν και διατηρούν το 5 με 10% του βάρους. Άρα σε έναν άνθρωπο 100 κιλά, ναι, τα 95 είναι όφελος, τεράστιο. Δεν είναι λίγη αυτή η προσπάθεια, είναι καλή.
Και αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε τόσο απλά, χωρίς να μπαίνουμε σε μυστερητικές δίαιτες κτλ. Ακριβώς, με τις κατάλληλες οδηγίες. Μαζί με αυτό βάζουμε και την άσκηση πάντα, έτσι. Η άσκηση δεν είναι μόνο για να μειωθεί το ζάχαρο, ούτε είναι για να δυνατήσει κανείς. Δεν αδυνατίζει κανείς επειδή κάνει άσκηση. Η άσκηση έχει ωφέλη μοριακά μέσα στη δράση της ινσουλίνης και στην υπορρόφηση της γλυκόζης από τα κύτταρα, που είναι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί, αλλά έχει και άλλο ρόλο. Εκτός ότι πέφτει το ζάχαρο και εκτός ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αργυρακοπούλου. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ την κυρία Γιούλη Αργυρακοπούλου.